Το απόλυτο μπάχαλο συνεχίζει να επικρατεί σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις σε αστυνομία και πυροσβεστική. Μια εικόνα χάους που υφίσταται εδώ και ένα σχεδόν χρόνο με διαδικασίες που δεν τελείωσαν ποτέ. Στο τελικό στάδιο του αγώνα για μια θέση στο σώμα τερμάτισαν λίγο περισσότεροι από 100 από τους 855 που έτρεξαν συνολικά στην κούρσα. Και ενώ κάποιοι ήταν έτοιμοι προβάροντας στολές να ενταχθούν στο σώμα, η Επιτροπή Προσλήψεων της Αστυνομίας τους ζήτησε να περάσουν από ακόμα 2 εξετάσεις. Τους κάλεσαν σε τεστ προσωπικότητας και σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων. Στο τεστ γνωστικών ικανοτήτων απέτυχε το 30% των ήδη αρχικών επιτυχώντων και στο σημείο αυτό επήλθε το χάος. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για πρόσληψη στην αστυνομία κατέληξε δυστυχώς να είναι ένα φιάσκο. Στην πραγματικότητα, ούτε αστυνομία για τα δεδομένα της Κύπρου δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε σε μερικούς μήνες, αν δεν αλλάξουν κριτήρια και διαδικασίες. Με την εξέλιξη αυτή να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων από υποψηφίους που κινούνται πλέον νομικά και εκφράζουν μέσω δικηγόρου τις αμφιβολίες τους για το νόμιμο της διαδικασίας. Και όλα αυτά σε μια εποχή που η αστυνομία χρειάζεται άμεσα κάλυψη καινών θέσεων. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα σοβαρά προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί η νέα ηγεσία του σώματος. Το θέμα θα επιστρέψουμε πίσω, θα το μελετήσουμε εκ νέου και θα το συζητήσουμε και με την νομική υπηρεσία. Η Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει εκ νέου για το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα.